θέλεις τελικά από το Μάνο? Δεν κατάλαβα, τι είναι όλο αυτό τώρα? Πού άφησαν τους καλούς μας τρόπους? Κομμένα τα στιάκια μαζί μου, εντάξει. Γιατί τον έχεις βάλει στο στόχαστρο και μη μου πεις ότι εκδικήσε τώρα για χάρη της Εύας. Πάει αυτή η καραμέλα, τέλειωσε, λέγε. Τι ακριβώς θες να σου πω, δηλαδή? Σε ρώτησα κάτι και απάντηση δεν πήρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι εσύ τα κάνεις όλα αυτά, αλλά για ποιο λόγο? Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Έχεις μπει στις ζωές μας και τις κάνεις μπάχαλο. Γιατί? Το παιδί μου, τι σου φταίει? Τι σου φταίει να την πληρώνω αυτό, παιδιά? Δύο λεφτά τώρα, γιατί θα αφήσω κι εγώ τους καλούς μου τρόπους. Τι συμβαίνει, τι ακριβώς ζητάς? Εγώ δεν θυμάμαι να σου χρωστάω τίποτα. Έχω ένα παιδί να προστατέψω και χρειάζεται τον πατέρα του. Γιατί άσε το μάλλον έτσι. Ποιος είναι πατέρας, Μελίτα? Ποιος είναι πατέρας ο Μάνος? Να σου πω κάτι. Ένα καθήκημα. Το κατάλαβες? Ξεχνάς ότι όταν γεννιόταν η κόρη σας αυτός ήταν με την ερωμένη του? Και τώρα τι κάνεις εσύ εδώ, έρχεσαι να καθαρίζεις για πάρτι του? Λοιπόν, άκου καλά τι θα σου πω. Δεν έχεις ιδέα ποιος είναι ο Μάνος. Το άκουσες? Ιδέα. Περνάει πολύ λιγότερα από αυτά που του αξίζουν. Πολύ σκέψη. Με συγχωρείς, σε τρόμαξα. Τι κάνεις εσύ εδώ? Ήρθα να σου ζητήσω συγγνώμη για αυτό που έγινε πριν στο γραφείο. Εντάξει, ήμουν λίγο απότομος. Κι εγώ σε πήρα λίγο από τα μούτρα. Σου ζητάω κι εγώ συγγνώμη. Μαλώσαμε για ξένα κόλυβα, δηλαδή. Το κοιμόνι είναι ασυγχώρητο. Τι εννοείς? Εντάξει. Ζούμε τον απόϊχο της σχέσης που είχε η Εύα με τον Μάνο. Δεν είναι δικό μας όλο αυτό. Έχεις κρίση, νομίζω. Μπορείς να το καταλάβεις. Να, έχεις δίκιο. Απλά ήμουν λίγο φορτισμένη. Όλοι είμαστε φορτισμένοι από αυτό το χωρισμό. Αλλά νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία. Εντάξει, η Εύα έχει πάρει την εκδίκησή της. Άρχισε και ξεκαθαρίζει λίγο το πράγμα. Το θέμα είναι τι βλέπουμε τώρα που ξεκαθαρίζει. Κοιτάξτε, Μελίτα. Αν καταστραφεί ο Μάνος, καταστρέφομαι κι εγώ. Δηλαδή θέλω να πω, είμαι μέρος του ομίλου. Βουλιάζει αυτός, βουλιάζω κι εγώ. Δηλαδή, μην νομίζω ότι με εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση. Δεν έχω την ψυχραιμία να το συζητήσω αυτό τώρα. Εντάξει, όπως θες. Απλά θα ήθελα να ξέρεις ότι εγώ σε συμπαθώ. Σε εκτιμώ, δηλαδή. Και νομίζω ότι σου άξιζε κάτι καλύτερο από τον Μάνο. Και εσένα και στην Εύα. Ήσουν αδυστυχισμένοι μαζί του. Ξέρεις πως οι άντρες υπάρχουν εκεί έξω που θα μπορούσαν να σε κάνουν να χαμογελάς? Πάρα πολύ. Αυτό. Εντάξει, μην διακόψεις την περισυλλογή σου άλλο. Τα λέμε. Α, κάτι ακόμα. Τι? Αυτό το χρώμα να το φοράς πιο συχνά. Σε φωτίζει.